Θέλω να σας ρωτήσω αν πραγματικά είστε ικανοποιημένος από αυτή την πορεία σας και το ποσοστό που τελικά πήρατε σε αυτές τις εκλογές. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από το ποσοστό που έχουμε στην πόλη. Στην περιφέρεια θα μπορούσαμε να έχουμε πάει και καλύτερα. Ναι. Το ξέρατε όμως ότι η πόλη είναι το δυνατό σας σημείο από νωρίτερα, έτσι. Ναι, εξ αρχής. Και αυτό ίσως να ήταν καλύτερο για την περιφέρεια αν ξεκινούσατε λίγο νωρίτερα. Το πιστεύετε αυτό για το χρόνο της προετοιμασίας? Πολλά μπορούμε να πούμε τώρα. Βέβαια, οι νοοτροπίες και ο τρόπος σκέψης δεν αλλάζουν μια μέρα στην άλλη. Οπότε, ίσως θα πρέπει να ήταν αρκετά πιο νωρίς για να γίνει κάτι τέτοιο. Όπως ήρθαν τα αποτελέσματα, να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό όμως. Ήταν μέσα στους υπολογισμούς σας? Να υπενθυμίσουμε ότι επειδή έχουμε το τελικό αποτέλεσμα για το Δήμο Καστοριάς, να το ανακοινώσουμε με την ευκαιρία. Κορεντσίδη 9.626 ψήφοι. Σπύρου, ενέργεια για το Δήμο Καστοριάς 23.97, 4.914. Πετκανά, Συμμαχία Ευθύνης 15.35, 3.146. Τα Μίλια, τελευταία ευκαιρία 12.04, 2.468. Και Τίγκας, Λαϊκή Συσπήρωση 1.68, 345 ψήφοι. Αυτά είναι τα συνολικά αποτελέσματα, τα τελικά αποτελέσματα σε 93 από 93 εκλογικά τμήματα. Η αποχή, για να το δω και αυτό λίγο γιατί το ρωτήσατε, στο 47,49%. Βέβαια, είναι πολύ σχετικά όλα αυτά, διότι καταλαβαίνετε τι γίνεται με τους εκλογικούς καταλόγους. Ψήφισαν πάντως 21.000 στο Δήμο, 308. Κύριε Δαμίλια. Σας ακούω. Είπατε λοιπόν ότι θα μπορούσαμε να πάμε καλύτερα και στην περιφέρεια. Περιμένατε τα αποτελέσματα όπως ήρθαν και διαβάσαμε τώρα ακριβώς και τα τελικά αποτελέσματα και στα 93 τμήματα? Όχι σε αυτή την έκταση. Όχι σε αυτή την έκταση. Τόσο μεγάλη διαφορά ο πρώτος με το δεύτερο. Δεν περιμένατε τη διαφορά Κορεντσίδη Σπύρου? Ναι. Περιμένατε να είναι μικρότερη? Λίγο μικρότερη. Λίγο μικρότερη. Λίγο μικρότερη, δηλαδή και 42, 43, κάπου εκεί. Ναι. Αυτό, όχι κάτι άλλο. Περιμένατε έναν μικρότερη διαφορά. Είναι μια διαφορά που πιστεύετε ότι εξασφαλίζει κάποια πράγματα για τον πρώτο, δεν ξέρω, ή όλα παίζονται για τη δεύτερη Κυριακή, κατά τη γνώμη σας? Κοιτάξτε, κύριε Νατσούλη, μπορούμε να καταθέσουμε τα δεδομένα. Είναι μια μεγάλη διαφορά. Την δεύτερη Κυριακή ο κύριος Κορεντσίδης, και με την ευκαιρία συγχαρητήρια για τη μεγάλη του επιτυχία, ναι, όπως και σε όλους τους υποψηφίους που κράτησαν το επίπεδο όπως έπρεπε, είχαμε μια ήρεμη προεκλογική περίοδο. Οπότε, για να ολοκληρώσω, διατηρώντας τις δυνάμεις του και λιγότεροι ψηφοφόροι να είναι τη δεύτερη Κυριακή, κάποιοι μπορεί να μην έρθουν να ψηφίσουν τη δεύτερη Κυριακή, αυτομάτως θα περάσει το 50%. Ναι, ναι. Χωρίς να κάνει κάτι άλλο, διατηρώντας μόνο τις δυνάμεις του. Λέτε ότι είναι πολύ κοντά, έτσι πως είναι τα διαμορφωμένα τα αποτελέσματα. Ξέρω, βέβαια υπάρχει και το παράδειγμα της Κοζάνης, ο οποίος... Εδώ θα σας ρωτούσα τώρα, υπάρχει το παράδειγμα της Κοζάνης στις προηγούμενες τετραετίες με τον κύριο Ιωαννίδη. Απλά θεωρώ ότι είναι δύσκολες εποχές. Δεν είμαστε αρχηγοί μιας αίρεσης να μπορούμε να κατευθύνουμε τον κόσμο προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση. Γιατί για να καλυφθεί αυτή η διαφορά πρέπει όλο το υπόλοιπο εκλογικό σώμα να ακολουθήσει την κυρία Σπύρου. Ποτέ δεν ξέρεις βέβαια. Εμείς έτσι κι αλλιώς δεν θα δώσουμε κάποια γραμμή. Ο καθένας... Εδώ ερχόμαστε τώρα σε αυτά που σας αφορούν όμως, κύριε Δαμίλια. Γιατί ναι, όλοι λένε και περιμένουν τις ανακοινώσεις. Ήδη ο κύριος Πετκανάς έβγαλε μια ανακοίνωση χθες. Περιμένουν και από εσάς τώρα, ναι, να πείτε πώς θα λειτουργήσετε αυτή τη βδομάδα. Νομίζω ότι και το ήθος που δείξαμε όλο τον προηγούμενο καιρό, αλλά το είπα και πριν τις εκλογές, δεν πρόκειται αυτήν την εβδομάδα εμείς να κάνουμε τίποτα ούτε να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει. Μάλιστα. Να πούμε όμως τότε ότι για το παράδειγμα της Κοζάνης, ο Μαλούτας τότε ήταν ενεργεία δήμαρχος. Ήταν 49,5, είχε πόσο. Ναι, ναι, ήταν όμως και ενεργεία δήμαρχος τότε, είχε την αφθορά του. Τώρα πάλι βλέπω όμως ότι είναι μπροστά. Εκεί στην δεύτερη Κυριακή που θα γίνει στην Κοζάνη. Δεν τους παρακολούθησα, δεν είχα τον χρόνο. Εσείς λοιπόν πώς θα λειτουργήσετε ακριβώς, κύριε Δαμίλια? Τι μπορείτε να πείτε και στους ανθρώπους ίσως που σας ψήφισαν,
που είναι λίγο πιο ευρύτερο, όπως επίσης και στη δική σας ομάδα. Υπάρχει κάποια κατεύθυνση από εσάς? Καμία απολύτως κατεύθυνση. Το μόνο που μπορεί να περιμένει ο κόσμος από εμάς είναι αυτό που είπαμε και πριν την πρώτη Κυριακή, ότι θα είμαστε μια φωνή κοινής λογικής, με διάθεση συνεργασίας, συνένεσης, έτσι ώστε όλοι μαζί να μπορούμε να προχωρήσουμε. Και αυτό μπορεί να γίνει πράξη και από την επόμενη μέρα. Δηλαδή, την Δευτέρα με το καλό μετά τις εκλογές, που θα έχουμε την εικόνα, μπορούμε και πάλι όλοι οι συνυποψήφοι να κάτσουμε σε ένα τραπέζι, να δούμε το ανθρώπινο δυναμικό που έχει εκλεχθεί, τι μπορούμε να κάνουμε και να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Χωρίς καμία συνεργασία κάτω από το τραπέζι. Όπως είχα πει, μπορεί να είναι παρόντα σε αυτή τη διαδικασία και τα μέσα, ηλεκτρονικά και έντυπα. Εγώ θα έχω την πρότασή μου και χωρίς εμένα μέσα, έτσι, αν κάποιος σκέφτεται διάφορα, γιατί κυκλοφορούν διάφορα. Όπως τι, κύριε Ταμιλιά, θα πούμε τώρα, είναι καλή ευκαιρία να το πούμε τώρα, όπως τι κυκλοφορεί δηλαδή? Ότι έχουν γίνει ήδη κάποιες διαδικασίες με διάφορους και ότι κάποιοι έχουν κλείσει θέσεις, είναι ξεκάθαρο. Εννοείται του πρώτου συνδυασμού με εσάς? Με εσάς και με όλους και με άλλους, έτσι. Και του πρώτου και του δεύτερου. Α, έχουν, ότι έχουν γίνει ήδη, ναι, ότι έχουν γίνει ήδη κάποιες συνεργασίες, λέτε? Ναι. Κάποιοι πιστεύουν ότι έχουν γίνει. Ναι. Εσείς το διαψεύδετε κατηγορηματικά για το δικό σας συνδυασμό. Για τους δικούς τους λόγους, έτσι κι αλλιώς. Εμείς είμαστε ξεκάθαροι από την αρχή στη στάση μας. Στην ουσία όμως των συνεργασιών, κύριε Ταμίλια, αν θυμάστε όταν ήσασταν και εδώ στο σταθμό, το είχαμε συζητήσει λίγο αυτό το κομμάτι. Τώρα έχουμε πραγματικά ποσοστά, έχουμε πραγματικούς, θα λέγαμε, έχουμε την πραγματικότητα μπροστά μας. Πώς θα λειτουργήσετε πραγματικά σε αυτό το θέμα τώρα? Δηλαδή, έχετε το συγκεκριμένο ποσοστό, εκλέγετε πόσους στο δημοτικό. Πόσους? Πέντε. Εκλέγετε πέντε στελέχη σας στον Δήμο. Ποια θα είναι η στάση αυτών των πέντε? Πώς θα λειτουργήσετε ακριβώς? Ό,τι χρειάζεται για το καλό της πόλης. Πρέπει να προωθηθεί. Χωρίς να ζητήσετε κάποια αντιδημαρχία που ίσως θέλετε να δουλέψετε? Όχι βέβαια. Όπως ξαναείπα, εγώ έχω θέση. Η θέση μου είναι αυτή τη στιγμή διευθυντής του ΕΠΑΛ. Ναι. Δεν έχω τέτοια κολλήματα. Οι προτάσεις μας θα είναι διαθέσιμες και ό,τι έχουμε έτοιμο στο Δήμο από την επόμενη μέρα. Θα είναι διαθέσιμα. Αν σας ζητηθεί, κύριε Ταμίλια, εγώ σας λέω το εξής. Εσείς δεν θα ζητήσετε. Αν σας ζητηθεί να προσφέρετε μέσα από μια θέση ευθύνης, όπως την ονομάζουν, την έμιστη ίσως θέση, γιατί για αυτές τις θέσεις συζητάμε, εσείς τι κάνετε σε αυτή την περίπτωση? Αν γίνει κάτι τέτοιο, θα ήθελα να γίνει δημόσια, όπως σας είπα, με την παρουσία όλων. Τι εννοείται ακριβώς, να το κάνουμε λίγο πιο ανοιχτό αυτό? Στην υποψήφη, ναι. Αυτή ήταν πρώτα όσο μας αρχική, να δούμε το ανθρώπινο δυναμικό. Ναι. Να μπει ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Αυτό. Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο, να πω σε αυτή τη διαδικασία τι θα κάνω, τι θα πω. Το θέμα είναι να γίνει ό,τι είναι δυνατόν καλύτερο για την πόλη. Υπάρχουν στελέχη αξιόλογα που μπορούν να πλαισιώσουν αυτή την προσπάθεια. Δεν χρειάζεται να είμαι εγώ απαραίτητα. Ναι. Επειδή έχω ένα ποσοστό και κάποιος μπορεί να θεωρεί ότι η στήριξή μας είναι δεδομένη έτσι κι αλλιώς. Σε κάθε πρόταση που είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και χρειάζεται η πόλη μας. Δεν είστε όμως αρνητικός αν σας γίνει η πρόταση να δεχτείτε μια θέση ευθύνης? Αυτό θέλω να καταλάβω. Και ξέρετε γιατί σας το ρωτάω? Ναι. Γιατί στην χθεσινή ανακοίνωση του κ. Πετχανά, δεν ξέρω αν την διαβάσατε, λέει το εξής σε κάποιο σημείο. Ναι. Σε ό,τι αφορά προσωπικά, δεν διαπραγματεύτηκα καμία θέση ευθύνης στη διοίκηση του Δήμου Καστοριάς, συνεπώς ο ίδιος δεν θα συμμετέχω στο νέο σχήμα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι. Προσέξτε και αυτό όμως. Ναι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι ικανοί και άξιοι συνεργάτες μου δεν θα έχουν την ευκαιρία αυτοδιοικητικής συμμετοχής. Ναι. Τι καταλαβαίνετε? Δεν θέλω να σχολιάσω τα λόγια άλλων. Φαντάζομαι μιλήσατε με τον κύριο Πετκανά, μπορεί να ερμηνεύσει ακριβώς. Όχι, νομίζω είναι καθαρό όπως το λέει. Δεν θέλει κάποια ερμηνεία όλο αυτό. Ναι. Λέει ότι εγώ δεν παίρνω θέση ευθύνης. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι συνεργάτες μου δεν θα έχουν αυτή την ευκαιρία που εγώ αρνούμαι αυτή τη στιγμή. Αυτό μας λέει ο κύριος. Οπότε, έστω και μέσω των συνεργατών του, γιατί το πρόγραμμα υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλάνο,
θα συμμετέχει με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Είναι συνδυασμός, δεν είναι κάτι ξεκομμένο. Ο κύριος Πετκανάσου, εγώ, ο καθένας από το συνδυασμό του, έτσι δεν είναι, μια ομάδα. Ναι, είναι. Ναι, 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 ναι. Συμμετέχει ο ένας ή ο άλλος, συμμετοχή είναι έτσι κι αλλιώς. Οπότε, από εκεί και μετά διευκρινίζετε αυτό το θέμα και εσείς λέτε ότι. Ναι, δεν με απασχολεί. Δεν είναι στην πρώτη θέση τη ατζέντα σας. Όχι, έχω πράγματα να κάνω. Και θα είμαι εκεί για την πόλη έτσι κι αλλιώς. Από οποιαδήποτε θέση. Δεν είναι το θέμα αυτό. Τι είδους αντιπολίτευση θα περιμένουμε από εσάς, λοιπόν, κύριε Ταμίλια? Γιατί στη δημοκρατία έτσι είναι. Κάποιος είναι στην κυβέρνηση, κάποιος είναι στην αντιπολίτευση. Κάποιος ασκεί εξουσία, κάποιος ελέγχει την εξουσία. Ναι, εγώ θεωρώ ότι όλοι μαζί πρέπει να διαγράψουμε αυτόν τον όρο και να πάμε στον όρο συμπολίτευση. Μπορούμε. Εμείς αυτό θα προσπαθήσουμε. Με όλες τις δυνάμεις μας. Με το λόγο μας, με τις προτάσεις μας. Αυτή είναι η πρόθεσή μας. Συμπολίτευση. Αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, νομίζω. Άρα η κεντρική ιδέα του συνδυασμού σας είναι να απαλείψουμε τον όρο αντιπολίτευση από το Δήμο. Με αυτόν που θα εκλεγεί γινόμαστε συμπολίτευση όλοι. Όλοι. Αυτό όλοι. Είναι καθαρό μήνυμα, ναι. Κανείς δεν χωράει, νομίζω. Δεν μπορούμε, δεν έχουμε την πολυτέλεια. Κανείς δεν περισσεύει, θέλετε να πείτε. Κανείς δεν περισσεύει. Και αν κάποιος είχε κάτι άλλο στο μυαλό του να κάνει άλλου είδους αντιπολίτευση, όπως το λέτε εσείς, καλύτερα θα ήταν να κάνει σπίτι του. Α, αν το είχε για αυτό μένα. Από πριν στο μυαλό, εννοείται. Για μένα, ναι. Ναι. Καλό ήταν να μην πάμε εκεί όλοι για ένα κοινό στόχο. Ναι. Από οποιαδήποτε θέση. Ναι. Ναι. Δεν είμαι ξεκάθαρος, νομίζω. Οπότε, με αυτήν τη λογική θέλετε να πάει ο Δήμος. Και με τις δικές σας προτάσεις, γιατί όταν λέτε, πώς το είπατε, συμπολίτευση όλοι, σημαίνει ότι και οι δικές σας προτάσεις θα έχουν, θα λέγαμε, έναν ισότιμο ίσως χαρακτήρα στη διαδικασία των δημοτικών αποφάσεων. Σίγουρα. Έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα πλέον με το νέο σύστημα, έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα και πρέπει να υπάρχει μια συνεννόηση από όλους. Πάνω στο πνεύμα, πάνω σε αυτό που λέτε, χθες εκτός, σας διάβασα ένα απόσπασμα από τον κύριο Πετχανά, ναι. Έκανε μια γραπτή δήλωση ο κύριος Κορεντσίδης. Ναι. Ουσιαστικά αυτό αναφέρει ότι στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν χωρούν αντιπαλότητες παρά μόνο ενωτικό πνεύμα στην κοινή προσπάθεια για ένα καλύτερο αύριο για τον τόπο μας. Το διαβάζω όπως πώς είναι στην ανακοίνωση. Μένει να το κάνουμε πράξη, λοιπόν. Άρα λοιπόν αυτό είναι η ερώτηση. Άρα λοιπόν. Μένει να γίνει πράξη όλο αυτό. Να δείξουν όλη αυτή την καλή διάθεση που λέγαμε ότι έχουμε προεκλογικά, να τη δείξουμε και μετά. Αυτή είναι μια σοβαρή και υπεύθυνη στάση. Και αυτό το λέει αφού ευχαριστεί εσάς, την κυρία Σπύρου, τον κύριο Πετκανά και τον κύριο Τίνκα για τον αγώνα που έδωσαν. Εκεί ακριβώς το αναφέρει. Μένει να το δούμε στην πράξη. Μένει να το δούμε στην πράξη πραγματικά. Δεν ξέρετε πάντως, κύριε Νατσούλη, ότι προς αυτή την κατεύθυνση. Θα κινηθεί, το λέτε από τώρα, πριν καν. Τώρα δηλαδή. Ξετάθω, τίποτα, ναι, δεν το υπάρχει. Λέτε από τώρα, το δηλώνετε από τώρα ότι αυτή θα είναι η θέση σας. Ναι. Και αυτή θα είναι η στάση μας μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ανεξάρτητα από το τι στάση θα έχουν άλλα σχήματα από την αντιπολίτευση, έτσι. Αυτό να το διευκρινίσουμε επίσης. Επιμένω στον όρο, θέλω συμπολίτευση. Συμπολίτευση, ναι. Με όλοι. Ναι. Εάν κάποιοι όμως συνδυασμοί δεν το επιθυμούν με την έννοια που το λέτε εσείς, εσείς τι κάνετε σε αυτή την περίπτωση? Θα σας πω. Θεωρώ ο κόσμος που μας ψήφισε για συγκεκριμένους λόγους. Ναι. Αν κάποιος αντιπολιτεύεται για την αντιπολίτευση, πρέπει να βγει να το εξηγήσει στον κόσμο, στους ψηφοφόρους, στους όλους τους δημότες της Καστοριάς. Γιατί το κάνει. Από τη στιγμή που πρόκειται για κάτι καλό, πάμε να κάνουμε κάτι καλό στην πόλη. Υπάρχει. Ή αλλιώς, αν πει όχι, πρέπει να αντιπροτείνει κάτι καλύτερο ή να το συμπληρώσει, να το διορθώσει. Το όχι για μένα είναι στήρα αντιπολίτευση. Δεν υπάρχει όχι. Μάλιστα. Όχι, αλλά πρέπει να πεις γιατί όχι. Γιατί όχι. Και αν μπορείς να το στηρίξεις με επιχειρήματα, πολύ ευχαρίστως και εγώ από τη μεριά μου να πω ναι, έχεις δίκιο τελικά. Έτσι πρέπει να γίνει. Εδώ θα μπορούσαμε να είμαστε λίγο καλύτεροι. Αυτό είναι το πνεύμα. Μάλιστα. Κύριε Ταμίλια, ήταν όμορφη αυτή η μάχη, την ευχαριστηθήκατε? Ήταν κάτι πρωτόγνωρο επίσης για σας. Ήταν ένα όμορφο ταξίδι το οποίο τώρα ξεκινάει στην πραγματικότητα. Δεν μετανιώσατε, φαντάζομαι, ούτε μία στιγμή από την απόφαση που πήρατε? Όχι, βέβαια. Η απόφαση πήραμε, είπαμε θα πάμε για την πόλη και έτσι θα συνεχίσουμε. Τώρα συνεχίζει η προσπάθεια. Ίσως και τώρα να αρχίζει.
τώρα αρχίζει, είναι ξεκάθαρο. Να το διευκρινίσω και αυτό λίγο, κύριε Ταμίλια. Ναι. Δεν είναι, έτσι όπως σας ακούω, δεν είναι μια προσπάθεια που λέτε να το δοκιμάσω και αυτό και αυτή την τετραετία και βλέπουμε. Ουσιαστικά φαίνεται από την κίνησή σας ότι είναι μια προσπάθεια που ξεκινάει τώρα για να έχει και συνέχεια. Δηλαδή, να είστε και, και στις επόμενες εκλογές. Είναι να πολύ νωρίς να κάνουμε τέτοιες κουβέντες. Ναι. Τώρα έχουμε τον ορίζοντα της τετραετίας. Ο συνδυασμός και η επιστημονική ομάδα που μας στηρίζει απ' έξω θα είναι διαθέσιμη να παράξει έργο για τον... Δώσατε βάση σε αυτή την επιστημονική ομάδα, ναι, έτσι. Ναι. Πολλές φορές έγινε λόγος για αυτή την επιστημονική ομάδα. Δεν την είχαν άλλα ψηφοδέλτια, τουλάχιστον έτσι πως την προβάλλατε κι εσείς δεν την είχαν. Υπάρχουν κάποιοι τομείς που χρειάζεται, ναι, ιδιαίτερη τεχνογνωσία. Ναι. Και δεν έχουμε δυστυχώς τη δυνατότητα να την έχουμε μέσα από το Δήμο, είναι υποστελεχωμένο σε αρκετά κομμάτια. Ναι. Οπότε θα βοηθήσει πάρα πολύ, νομίζω. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ταμίλια, εγώ πραγματικά θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας. Εγώ να σας ευχαριστήσω, να είστε καλά. Εύχομαι καλή πορεία για το καλό της Καστοριάς στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο, να δούμε την Κυριακή το τελικό αποτέλεσμα και από εκεί και μετά να περιμένουμε μέχρι το Σεπτέμβριο. Αυτό είναι ένα θέμα βέβαια. Για να περιμένουμε, ναι, μέχρι το Σεπτέμβριο, καταλαβαίνετε ότι θα υπάρξει ένα κενό εδώ και να δούμε πώς θα μπορέσει λίγο να... Μεσολαβούν και εθνικές εκλογές τώρα. Μεσολαβούν και εθνικές εκλογές και υπάρχουν θέματα που καίνουν το νομό μας, όπως είναι παραδείγματος χάρη, λέμε, οι πανεπιστημιακές σχολές και το τι θα γίνει με αυτή την ιστορία. Είναι σίγουρο ότι θα είναι από τα κεντρικά θέματα των εθνικών εκλογών για τον νομό Καστοριάς, αυτή η ιστορία. Οπότε... Ναι, νομίζω ότι είναι μια τελειωμένη υπόθεση. Τα θέματα είναι εδώ. Δεν έχει να κάνει με τις εκλογές. Είναι και κάποια άλλα πράγματα που πρέπει να δούμε όμως. Mm-hmm. Τα έργα που είναι στο ΕΣΠΑ και πρέπει να ξεκινήσουν, ας πούμε, κάποια πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα. Τώρα, αν με τις εκλογές παθώσουν. Ναι, είναι σαν να χάνουμε τρεις μήνες, ξέρετε, γιατί, κύριε Ταμίλια. Γιατί αυτό το τρίμηνο δεν μπορεί ούτε να συνεδριάσει το υφιστάμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν μπορεί να γίνουν δημοτικά συμβούλια σε αυτό το τρίμηνο. Ναι. Καταλαβαίνετε, δηλαδή. Δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε γιατί υπάρχει αυτό και, ναι, γιατί ισχύει αυτό. Αλλά είναι σαν να μην υπάρχει Δήμος τώρα. Είναι σαν να έχει μπει σε ένα αυτόματο πιλότο για τρεις μήνες. Ναι. Σίγουρα όμως θα μπορούν να γίνουν υπηρεσιακά και κάποιες ενέργειες που έλεγα και προεκλογικά ότι πρέπει να γίνουν. Κάποιες κινήσεις για τις νομοποιήσεις κτηρίων. Μακάρι. Αυτά μπορούν να γίνουν και χωρίς το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν ξέρω. Ό,τι μπορεί να προχωρήσει χωρίς το Δημοτικό Συμβούλιο θα προχωρήσει, αλλά. Φοβάμαι ότι είναι πάντα ένα ουσιαστικά χαμένο τρίμηνο. Δεν ξέρω. Εντάξει, ναι. Αυτό είναι ένα δεδομένο που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Δεν ξέρω να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Αυτό υπάρχει τώρα. Κανονικά θα έπρεπε να αναλάβετε από τη Δευτέρα και μετά. Τι να πω. Ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει. Λοιπόν, κύριε Ταμίλια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Σας ευχαριστώ. Καλό σας μεσημέρι πια, γιατί φτάνουμε για μεσημέρι. Πανιδίν και Πανακούιν. Αυτό είναι βέβαιο ότι. Όπως κάναμε και όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι κι αλλιώς. Και από την αντιπολίτευση και από όλες τις παρατάξεις θα ακούγονται οι ενστάσεις, τα καλά και τα άσχημα της απορίας μιας δημοτικής αρχής. Έτσι κι αλλιώς δεν σταματάει και η δική μας συνεργασία, θέλω να πω, κύριε Ταμίλια, εδώ, με αυτή τη συνέντευξη. Αλίμονο. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πάρα καλό πολύ. Καλό μεσημέρι σε όλους, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.